Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ενδιαφέρουσα η εκπομπή απόψε πολύ, νομίζω. Παρότι έτσι είχαμε μια ένταση, ας πούμε, μερικά σημεία υψηλής έντασης. Κύριε Δημήτρη από Γερμανία, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος θα κάνει, λέει, το Δον Κιχώτη στο κυνήγι των μαγισσών. Ο κύριος Γιάννης επίσης από Γερμανία. Μας βλέπει η Γερμανία πολύ, ε. Όμως μας βλέπει και ο Σόιμπλε, δεν ξέρω αν έχει βάλει και διερμηνέα και μας παρακολουθεί. Συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή, αλλά παρακαλούμε μη μιλάτε όλοι μαζί. Έχετε δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Κύριε Μελέτη από Μάνδρα, εγώ σαν άτακτο παιδί έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές, λέει, δικηγόρους και ποτέ δεν μου κόψανε απόδειξη. Είναι άτακτος, έχει κάνει παραβάσεις, αλλά λέει δεν του κόψανε απόδειξη. Ο κύριος Χρήστος επίσης από Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Ο Τσίπρας θα πέσει από τον έμφυα, λέει. Θα πρέπει ο Τσίπρας να τον αλλάξει τον έμφυα. Η κυρία Έφη από Πάτρα. Αντικειμενικές αξίες. Θα τον μετονομάσουν. Πέστε του, ότι έπεσαν ήδη αντικειμενικές αξίες. Η κυρία Έφη από Πάτρα. Και τα τεκμήρια αντίστοιχα που πηγαίνουν με τις αντικειμενικές αξίες. Παρακαλώ. Εάν θα ξαναγίνουν εκλογές, λέει η κυρία Έφη, εγώ θα ξαναψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ για να μην μου κουνάνε το δάχτυλο όπως ο κύριος Μαρκόπουλος. Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι ξέρεις, τα μηνύματα που έρχονται κάθε βράδυ μπορούμε να γράφουμε τρία βιβλία και τα mail. Έχεις την τιμητική σου σήμερα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι λέω κάτι διαφορετικό από αυτό. Επίσης, η κυρία Μαρία από Νέα Ερυθρέα λέει ότι διαφωνεί με τον όρο που χρησιμοποίησες για την Αυγή και λέει ότι η Αυγή είναι μια πολύ σοβαρή και έγκυρη εφημερίδα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γιαννάκου, έχετε το λόγο. Ακούστε, ως πρώην Υπουργός Ασφαλίσεων που έκανα μαζί με τον Γιώργο Σουφλιά τη μεταρρύθμιση του 90, την πρώτη μεταρρύθμιση. Θέλω να σας πω το εξής. Παράγραφος πρώτη. Χωρίς δουλειές ασφαλιστικό δεν υπάρχει. Έτσι. Κάθε χρόνο θα έχουμε την ανάγκη για ασφαλιστικό. Θέμα δεύτερον. Χωρίς επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, του γενικότερου, το ασφαλιστικό θα πάσχει πάντοτε. Τρίτον. Άπαξ και καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι, διότι το ασφαλιστικό επιζούσε πολλά χρόνια, διότι εσείς πληρώνατε για το δικό μου ταμείο, εγώ για το ταμείο κάποιου άλλου κτλ. Και αυτοί οι οποίοι είχαν ισχύ, παραδείγματος χάρη πάλι της ΔΕΗ, που ναι, πίεζαν, ερχόταν το κράτος και τους έκανε και νόμο το 97, ότι όλα τα παθητικά στο ταμείο τους ανακαλύπτει το κράτος. Οι υπάλληλοι των τραπεζών... 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς. Οι υπάλληλοι των τραπεζών, εάν δεν βάζαμε το 90 να πληρώνουν ασφάλιστρα, δεν πληρώναν καθόλου ασφάλιστρα. Και μετά από αυτό άρχισαν να κάνουν συμφωνίες με τις τράπεζες για την ετήσια συλλογική σύμβαση και προσπαθούσαν από το παράθυρο πάλι να μην πληρώνουν ενώ είχε γίνει ο νόμος. Για να μην σας πω 1000 παραδείγματα. Τώρα που ξεκαθάρισαν τα πράγματα και έχουμε μία επικουρική ασφάλιση που είναι εργοδότες και εργαζόμενοι, άρα το κράτος δεν δικαιούται να βάλει χρήματα, άρα όσα φτάνουν, το λέω πολύ ψυχρά για να καταλάβει ο κόσμος, όσα φτάνουν με την επικουρική, το κράτος δεν έχει αρμοδιότητα να βάλει χρήματα. Στις υπόλοιπες, στις συντάξεις, όσο και αν αυξήσετε τις εισφορές, διότι δεν μπορεί από το 1 να το πηγαίνετε στο 20, έχουν δίκιο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν μπορεί ξαφνικά να υπάρξει τέτοια άνοδος. Η ουσία της υπόθεσης είναι αυτό για το οποίο πιέζουν και οι εταίροι και η Τρόικα. Για να πετσοκοπούν, σας το λέω έτσι ομά, οι κύριες συντάξεις. Δυστυχώς. Μάλιστα. Και φοβούμαι ότι η κυβέρνηση θα οδηγηθεί και σε αυτό, γιατί δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς. Και δεν θα υπάρχει το περιθώριο να χρηματοδοτήσει. Άλλα λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ σέβομαι τον αγώνα να μην κοπούν οι κύριες συντάξεις. Διότι έχουν γίνει περικοπές αρκετές μέσα στο διάστημα αυτό. 12. Αυτό για το οποίο φοβούμαι. Συνεχώς γίνονται εκτόσεις. Ξεκίνησε δεν θα κοπούν οι συντάξεις, δεν θα κοπούν μετά οι υψηλές. Με την αύξηση της ιατροφαρμακευτικής. Και πάει λέγοντας. Η 12η έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ με την αύξηση της ιατροφαρμακευτικής. Επομένως, ξέρετε ότι πήγε στο ΝΕΟΠΗ και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, που είναι ο έμεσος τρόπος με τον οποίο καλύπτεται και το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Δεν κόπηκε, απλώς μεταβιβάστηκε ένα πόρος αφού για τέτοιο. Σύμφωνοι, ακούστε, καλά, ναι. Ακούστε, εγώ λέω ότι κανείς δεν θέλει να κόψει συντάξεις. Κανείς δεν θέλει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, μόνο κυβέρνηση σχιζοφρενών θα ήθελε να με συγχωρείτε να κόψει συντάξεις.
δεν μπορεί να θέλει να κόψει συντάξεις. Πρώτα απ' όλα, έχετε απόλυτο δίκιο στο εξής. Ότι βάλανε μπροστά το κάρο από το άλογο. Το ασφαλιστικό έπρεπε να έπεται σε σχέση με την όποια φορολογική μεταρρύθμιση και τον όποιο αναπτυξιακό νόμο. Δεν είπατε τίποτε για τα αποθεματικά των ταμείων που εξαερώθηκαν. Έτσι, γιατί δεν θα πρέπει να μιλήσει ούτε η κυρία Τσούφη, ούτε η κυρία Γιάμαλη να πει για τα αποθεματικά. Δεν μπορούσε να γίνει, ακούστε, δεν μπορούσε να γίνει κούρεμα χρέους και να μην κουρευτούν. Λέω όμως τι άδειασε τα αποθεματικά που έδιναν μια άλλου τύπου δυνατότητα. Αυτό μην το λέτε. Γιατί οικονομικά δεν ισχύει, κυρία Τζούφη. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εντάξει, αφήστε να πούμε κι εμείς. Να σας φέρουμε και τα στοιχεία. Η πρημοδότηση του κοινωνικού ασφαλιστικού από τον προϋπολογισμό είναι που το βάζει μέσα. Παρακαλώ, κυρία Γιαννάκου. Όλες οι χώρες είναι ή στο όριο να χάσουν τον έλεγχο του ασφαλιστικού ή τον έχουν ήδη χάσει. Όλες οι χώρες, είπατε. Όλες οι χώρες. Μάλιστα, της Ευρώπης. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, διότι έχει στην ουσία ανεργία τριβής. Δεν έχει ανεργία. Με 25% ανεργία. Ανεργία τριβής μέχρι τι ποσοστό είναι, δηλαδή. 2-3. 2-3%. Ούτε η Βρετανία πλέον. Η ανεργία, δηλαδή, στη Γερμανία είναι 2-3%. Βέβαια. Τριβής. Ξέρετε, θα πει τριβής. Ότι αυτοί που είναι τεμπέληδες παίρνουν ένα επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό και τώρα έχει γίνει νόμος που λέει ότι αν σου προτείνουν δύο φορές μία δουλειά και εσύ δεν τη δεχτείς, κάνεις το επίδομα. Λέω λοιπόν ότι κάθε χρόνο θα έχουμε ασφαλιστικό. Γιατί... Άρα, ναι, μεταρρύθμιση υπό την έννοια του θαυματοποιού που θα φέρει το καλύτερο σύστημα, το οποίο δήθεν θα αναπαράξει χρήμα μόνο του, δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κυρία Τζούφη. Εγώ θα συνενέσω εσείς... σε αυτά που είπε η κυρία Γιαννάκου. Λίγο σύντομα να πει και μία κουβέντα και η κυρία Γιαννάκου. Συμφωνώ στο γενικό πλαίσιο. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα η συζήτηση είναι μπροστά μας. Περιμένουμε τις προτάσεις. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, μίλησε για περικοπή των επικουρικών. Αυτό μας πρότεινε. Ιδιωτική ασφάλιση, άρα δεν πιστεύει στο γενικό σύστημα της ασφάλισης, δεν ακούσαμε άλλες προτάσεις. Και αυτή η συμπληρωματική επικουρικά δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν ακούσαμε. Εκεί εμείς τουλάχιστον κάναμε μια προσπάθεια για τις αυξήσεις των εργοδοτών, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από τις εργοδοτικές. Όχι από όλες. Εμείς διαφωνήσαμε. Από τις περισσότερες, εν πάση όχι, περιπτώσει, το οποίο πάλι τόσο αρνείται. Οι σφραγίδες μπορεί να λένε ότι δεν απασχολούν. Δεν βοηθάει, κυρία Τσούφη. Εντάξει, είναι ο μοναδικός τρόπος για να κρατηθούν, όπως είπατε εσείς, στοιχειωδώς οι επικουρικές συντάξεις. Και εμείς λέμε ότι θα κρατήσουμε πάση θυσία τις κύριες συντάξεις, διότι μάλιστα περαιτέρω περικοπή τους διαλύει τον κοινωνικό ιστό και προκαλεί έτη περαιτέρω ύφεση. Άρα δεν βγαίνει και οικονομικά. Πάντως αυξήσει τις εργοδοτικές φορές κάναμε και εμείς το 90. Κύριε Πλιάτσικα. Ναι, αλλά στο ενδιάμεσο ελαττώθηκαν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στο ενδιάμεσο. Κύριε Χρήστο αυτό Πλιάτσικα. Και τώρα τις αυξάνουμε λίγο. Παρακαλώ. Μόνο. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας, κύριε. Οι ασφαλιστικές φορές αυξάνονται λίγο. Παρακαλώ, κύριε Μπουλούκο. 38%, 27.000 ασφαλιστικές φορές για να πάρει κάποιος 900 ευρώ. Να σας απαντήσω ότι αυτή τη στιγμή οι φορές πληρώνουν ακριβώς τις ίδιες οι δικηγόροι που έχουν μηδενικό εισόδημα και οι δικηγόροι που έχουν πολύ μεγάλα εισόδημα. 2.800. Κάνετε μεγάλο λάθος. Είναι προφανές ότι δεν γνωρίζετε τον δικηγόρο. Εντάξει, το ίδιο για τους γιατρούς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και το ξέρω. Ήταν πολύ υψηλές οι εργοδοτικές. Οπότε θα βάζουμε κόφτη, μην δουλέψουμε παραπάνω. Μην πληρωθούμε παραπάνω προκειμένου να αποφύγουμε τις φορές. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, κύριε Πλιάτσικα, μας λέτε το Πασόκ, απαντάτε σε μένα, σε αυτό που τα σχόλια τα δικά μου, ότι το Πασόκ τελείωσε ιστορικά ένα μεγάλο κύκλο το 2010 έως 2012, γι' αυτό έπεσε λέτε στο 4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα αρχίζει την ιστορική του παρουσία και το ρόλο του στην Ευρώπη. Όλοι απαξιώνονται με αυτά που λένε και κάνουν κατά του λαού και του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές δεν θα γίνουν. Το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμοστεί 100% στο 2019 με εκτίμηση. Ποιο είναι το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ? Με εκτίμηση Χρήστος Πλιάτσικας. Ό,τι έγραψε ο άνθρωπος. Δεν έχει, μην κάνουμε τώρα αντίλογο στο μήνυμα. Υπάρχει, γράφει την άποψή του. Σκεφτείτε. Λέει. Κυρία Γιάμαλη. Μια κουβέντα να πω σε σχέση με το ασφαλιστικό. Ότι στηρίζεται σε στοιχεία που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει καν αναλογιστική μελέτη. Το ξέρετε, τη ζητήσαμε ήδη από τον Ιούλιο. Σας έχει απαντήσει ο κύριος Κατρούγκαλος. Και ήδη προχθές εστάλει αίτημα, γιατί μας καλεί δήθεν σε διάλογο, μας καλεί σε διάλογο και μας αποκρύπτει την αναλογιστική μελέτη. Μας αποκρύπτει την αναλογιστική μελέτη. Άρα είναι ανέτοιμος ο διάλογος ή δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη, άρα είναι ανεύθυνος και αναξιόπιστος ο διάλογος. Με τις προτάσεις της μεταβατικής
για τους νέους να τη φέρετε την αναλογιστική μελέτη που την ξέρετε. Όπως προταθεί και για τους νέους γιατρούς. Είναι ανέτοιμος αυτός ο διάλογος και καταγγέλουμε τη στάση του Υπουργείου και τη συμπεριφορά με την οποία έρχεται για να νομοθετήσει. Κυρία Γιάμαλη, πείτε μια φράση. Όταν είχε αυξηθεί ο ΦΠΑ και η προκαταβολή χώρου, πού ήταν ο δικηγορικός σύλλογος? Πού ήτανε? Εδώ τώρα είμαστε. Εδώ τώρα είμαστε. Και λέμε ότι αυτό το ασφαλιστικό καρατομεί ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο. Σας ρωτάω, απαντήστε μου. Εγώ σας λέω το εξής. Την αναλογιστική μελέτη μπορείτε να μας τη φέρετε. Επικαλείται ο κύριος Κατρούγκαλος αναλογιστική μελέτη. Τη ζητήσαμε και προχθές. Εγγράφω. Μπορείτε να την καταθέσετε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Θέλετε να κάνετε μεταρρύθμιση και δεν έχετε καν ποσοτικοποιημένα στοιχεία. Δηλαδή, τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Κύριε Μπουλούκο. Επιτρέψτε μου, κυρία Γιάμαλη, κλείνουμε με εσάς. Okay, πάρα πολύ σύντομα. Παρακαλώ. Η πολιτική πόλωση αντανακλά την κοινωνική πόλωση και αυτή δεν αφορά στα επαγγέλματα αλλά στα εισοδήματα. Υπάρχουν μεγαλοδικηγόροι, υπάρχουν και οι ασκούμενοι. Υπάρχουν πρετεντέριδες, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν όλοι στα site με 400 ευρώ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, κύριε Μπουλούκο. Εμείς πήγαμε να γίνουμε ελεύθεροι επαγγελματίες για να φιλοδοξούμε και να προσδοκούμε ότι θα προοδεύουμε και θα προκόβουμε. Καταλάβατε, δεν θα μας βάλετε εσείς κόφτη στα όνειρά μας, στις φιλοδοξίες μας. Καταλάβατε. Δεν το έχουν αυτή η ουσία του μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να βιοπορήσει. Εσείς που λέτε ότι υπερασπίζεστε το χαμηλό εισοδηματία. Εσείς δεν του επιτρέπετε την είσοδο στην αγορά. Έτσι και τα υπηρετήσαμε με αξιοκρατικούς χαρακτήρες. Πάντως οι μεγαλοκάτοι παράγουν τον πλούτο και ταΐζουν τους υπόλοιπους. Ας αφήσουμε να πει μια κουβέντα η δημοσιογράφος της Αυγής και αγαπητή μου συνάδελφος η κυρία Γιάμαλη. Εγώ δεν θεωρώ ότι το παράγουν τον πλούτο. Αυτές τις τοξικές προσεγγίσεις όμως να αποφεύγονται. Κύριε Μπουλούκο, δεν έχετε κάτσει. Μα τώρα να μιλάμε για μικρούς και μεγάλους δικηγόρους. Όλα τα καλά είναι στο ελεύθερο επάγγελμα και το δημόσιο είναι καταδικασμένο να παράγει μετριότητες. Δεν είναι έτσι, κύριε. Θα βάλει κόφτη στα όνειρά του, θα βάλει κόφτη στις φιλοδοξίες του ο νέος δικηγόρος. Θα πει, άμα πάρω πάνω από 10.000, πληρώνω ασφαλιστικές φορές. Σας παρακαλώ, είναι 2 και 5 και προσπαθεί να πει μία φράση η κυρία Γιάμαλη και δεν την αφήνεται. Γιατί πρέπει να κλείσω και την εκπομπή. Εγώ δεν δηλώνω ειδική στο ασφαλιστικό. Δεν ξέρω καν, το θέμα είναι, ελπίζω να πάρω κάποια στιγμή σύνταξη. Ωστόσο, χωρίς να είμαι ειδική, στόχος της κυβέρνησης, όπως την καταλαβαίνω εγώ και όπως εξαγγέλλεται κατά καιρούς, είναι να παίρνουν όλοι σύνταξη. Και αυτό είναι κρατική υποχρέωση. Είναι η διασφάλιση του κοινωνικού κράτους, λοιπόν. Στόχος λοιπόν της κυβέρνησης, όπως τον καταλαβαίνω και όπως εξαγγέλλεται, είναι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για λύσεις με το βλέμμα στους πιο αδύναμους. Αυτό είναι ταξικό, δεν είναι τοξικό, είναι δίκαιο. Η αναδιανομή προέρχεται. Να μιλήσουμε σοβαρά επιτέλους. Η αναδιανομή προέρχεται από τη φορολογία. Προβλέπετε ότι η κοινωνική ασφάλιση στηρίζεται από το κράτος. Και αν έχετε καταλάβει, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή και αυτό που έπρεπε να συζητάμε είναι η μείωση του 1% ή του 1.800.000 όσον αφορά την επιβάρυνση του προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση. Όλα τα άλλα που λέτε είναι άσχετα. Έτσι. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνετε επιδοματική πολιτική και να μας πάτε στα συσίτια, απλά να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να κάνουμε συσίτια και να μας δίνετε επίδομα για τα τσιγάρα. Εντάξει, είναι άλλο το όνειρο οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Τα νούμερα που λένε την αλήθεια λένε ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα παράγουν τον πλούτο και ταΐζουν. 1.800 της απογραφής και κανένα 2 εκατομμύρια φίλοι μας που έχουν έτοιμο τρόπο στην Ελλάδα. Α, τέτοια αναδιανομή παγκόσμια δεν γίνεται. Και η αναδιανομή δεν μπορεί να γίνει μέσω των συντάξεων. Ο καθής που έχει δώσει τα ωραία του λεφτά και περιμένει να πάρει ένα κάποιο καλύτερο εισόδημα γιατί βασανίστηκε περισσότερα χρόνια και πλήρωσε περισσότερο πρέπει να τα παίρνει. Αναδιανομή και ταξική προσέγγιση είναι χωρίς πράγμα να ισχύει αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει. Χωρίς να έχουν υπάρξει αυτού του τύπου εισφορές. Αυτό που δηλώνει εισοδήματα θα τον τιμωρήσουν διπλά και θα του πούνε 27.000 για να πάρει 900 ευρώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Γιατί τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Πιάστε αυτούς που δεν τα δηλώνουν. Την ανεπάρκειά σας, την ανικανότητά σας να την περιορίσετε και να μην κακοχαρακτηρίζετε και να μην κατασκοφαντείτε. Με τα capital control κυκλοφορεί πολύ μαύρο χρήμα. Με τα capital control κλείσατε τις τράπεζες. Τώρα κλείστε και τα σύνορα να δούμε τελικά τι θα γίνουμε εδώ πέρα. Αλβανία του Χότζα θα μας καταντήσετε. Κυρία Γιάμαλη, θα έχουμε συσίτια, εντάξει. Η πολιτική σας.
άποψη, πέστε και περισσότερα να τα ακούει το κοινό. Επίδομα. Πέστε. Παρακαλώ πολύ, Εθνική Συνέλευση. Είναι πολύ δύσκολα εν κατακλείδη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και χρειάζεται ηρεμία. Ναι, γιατί δεν υπάρχει λογική και καλλιεργείται μυσαλλοδοξία ακόμη και μέσα στη. Γιατί αυτό είναι το άσχημο. Εμείς θα θέλαμε να θέσουμε στο τραπέζι ενός σοβαρού διαλόγου όλα τα στοιχεία και να εισφέρουν. Εμείς κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μας έχετε μπερδέψει, μου φαίνεται. Πήγαμε από την πρώτη στιγμή και παρακαλέσαμε να μας δοθούν επιτέλους στοιχεία. Όταν πλέον είδαμε ότι είναι προσχηματικά η όποια προσπάθεια διαλόγου, τότε αποσυρθήκαμε. Να πάμε και σπίτια μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιάμαλη, την κυρία Τζούφη, την κυρία Γιαννάκου, τον κύριο Μακρύ, τον κύριο Μπουλούκο και τον κύριο Μαρκόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ, το πρωί στα περίπτερα Κόντρα News. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.